Καλησπέρα, καλησπέρα σα, εκτεκνάω ο κόσμο εδώ. Καλώ ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να κάνετε καφεδάκι να αράξετε. Καλησπέρα για μένα, καλημέρα για ίσω αρκετού από εσά, μια και το βλέπετε πρωί, ή ό,τι ώρα άλλοι θέλετε το βλέπετε. Χαμουμιλάκι εγώ θα το χρειαστούμε σήμερα. Το intro προσπάθησα να το κάνω αρκετέ φορέ, αλλά όλο κάτι πήγαινε στραβά. Ελπίζω αυτή να είναι η καλή φορά, λογικά που θα το βλέπετε. Τώρα. Σα ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα σχόλια που γράψατε για το προηγούμενο βίντεο. Από ό,τι είδα, άρεσε σε αρκετού από εσά. Έσχάλισα αρκετά πραγματάκια από το παρελθόν, αλλά το ωραίο είναι ότι όταν τα βλέπω καθώ μοντάρω και όχι μόνο ρε παιδί μου, μου σκάγανε, Όταν τα βλέπω όλα, μου σκάγανε και άλλα πράγματα, ιστορίε που δεν είπα, πράγματα που δεν μοιράστηκα. Γιατί θα μπορούσα να μιλάω για ώρε, το έχετε καταλάβει. Η παρατήρηση των περισσότερων, ειδικά στα unboxing, είναι μιλά πολύ και τίκιο έχετε. Θα πω ότι έχετε αδικό σε αυτό τώρα, στο διατάφτα. Το σημερινό βίντεο, μάλλον για το σημερινό βίντεο ήμουν ανάμεσα σε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι πώς η Nintendo επηρέασε την εξέλιξή μου για να γίνει αυτό σήμερα ή πώς δεν το επηρέασε ή η επιθυμία για να το επηρέασε το επηρέασε. Είναι μια ωραία ιστορία που αποτελείται από, από πάρα πολλά parts. Θα εκθέσω κόσμο σε αυτά ή και όχι ανάλογα, αλλά έχω πολλοί ζούμερες ιστορίες να πω και στενάχωρες και χαρούμενες και περίεργες. Νομίζω ότι κάποιοι από εσάς θα ταυτιστείτε, κάποιοι όχι, έτσι πάει πάντα αυτό. Αλλά δεν θα μιλήσω σήμερα για την Nintendo. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας ενδιαφέρει να ακούσετε την, την προσωπική μου ιστορία πάνω στο κομμάτι αυτό. Θα ήθελα να το κάνω βίντεο, αλλά θέλω να πάρει το χρόνο του να οριμάσει λίγο μέσα μου να το δουλέψω για το πώς θα σας το παρουσιάσω και πώς θα το συζητήσουμε. Αλλά το σημερινό βίντεο <laughs> έχει να κάνει με ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου των τελευταίων 15 χρόνων. Ένα κομμάτι στο οποίο πάω, έρχομαι, πάω, έρχομαι και όλο εκεί γυρνάω. Στην πρέζα, όπως μου αρέσει να αποκαλώ, όχι «hidden guilty pleasure» Είναι ξεκάθαρα το πιο μελανόμο σημείο. Μετά από τόσο χαμομήλι και πάλι οπότε αρχίζω και μιλάω για αυτό το πράγμα. Οι παλμοί ανεβαίνουν και ο ενθουσιασμός ή το excitement πάει στα ύψη. Λοιπόν, πολλά χρόνια τώρα βλέπετε και πολύ σχολιάζετε και παρατηρείτε πόσο πραγός άνθρωπος είμαι και πόσο ήρεμος και πόσο ήπια μιλάω και τη φωνή μου είναι κατευναστική. Αλλά, όπως είπε και ο Έσε, μέσα μας κατοικούν δυο λύκοι και ο δικός μου δεύτερος ο λύκος, ο πιο σκοτεινός ε, λύκος που κρύβω, έχει να κάνει με την Dota και συγκεκριμένα με τα MOBA Games. Πολλοί από εσάς, ίσως οι περισσότεροι, πιστεύω, ασχολείστε με ε, MOBA Games τύπου όπως είναι το LoL League of Legends, με την Dota ή με άλλα διάφορα, αν και αυτά είναι τα επικρατέστερα αλλά και καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάω. Έχετε δει αρκετά live κάποιος σας, κάποιοι όχι. Στα περισσότερα από αυτά ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, με αυτό το game. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο part με έχει χαρακτηρίσει και έχει καθορίσει καθαρά ακόμα και την πορεία αυτού του καναλιού και προς το καλό και προς το κακό. Και δεν κρύβω ότι πολλέ φορέ με προβληματίζει το πώ έχω εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια εξαιτία των συγκεκριμένων παιχνιδιών. Και καθαρά θα το πάρω ω ένα άνθρωπο που κάνει την αυτοκριτική του. Ένα άνθρωπο που θα πει τα καλά, αλλά θα πει και τα αρνητικά του συγκεκριμένου κομματιού. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτά που θα πω σήμερα αντικατοπτρίζουν πολλά πράγματα. Εγώ για την τότε, εσεί προβάλλετε το ΛΟΛ, προβάλλετε οτιδήποτε άλλο θέλετε, ή το όπως είναι τα, τα MOBA είναι σε φάση έμεσα και το FPS, Counter Strike, Call of Duty, αλλά και αυτά είναι λίγο πιο παροδικά. Μιλάμε τώρα για μια ιστορία 15 ετία για μένα, κάποιοι περισσότερο. Εν μεταξύ, γίναμε αυτά που όταν ήμασταν <laughs> μικροί μα εντυπωσιάζανε και τα φαμασόταν περίεργα. Γιατί θυμάμαι, μπαίναμε σε games όταν πρώτο και ήταν άλλοι που παίζανε 10 χρόνια, 9 χρόνια. Πόσο παίζανε τότε, που ξεκινήσανε από την Dota 1. Και λέγαμε, Πώ, αυτή είναι πολύ καλή. Και εμεί έχουμε φτάσει τώρα 15 χρόνια μετά. Α πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή, γιατί όλα έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλο. Είναι αυτή η αγάπη, αυτή η αμαρτία που πα, ούτε παράνομη σχέση να ήταν. Ή πέφτει με τα μούτρα, ή παίρνει την απόστασή σου, κάνει την αποχή σου, μετά ξαναπέφτει. Γι' αυτό σα λέω, είναι τα ναρκωτικά. Και μέσα κρύβονται πολλά πράγματα. Θα σα πω ξαναλέω πώ τα βιώνω και πώ τα αντιλαμβάνομαι από τη δική μου οπτική γωνία χωρίς παρεξήγηση, χωρίς πάθος, χωρίς φόβο, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε, παρατηρούμε. Αλλά στα πάρα από την αρχή λοιπόν. Όλα ξεκίνησαν όταν εγώ στο τέταρτο έτος, τέλειωσα το τέταρτο έτος και ήταν να μπω στο πέμπτο. Τότε ο αδερφός μου πέρασε φοιτητή, ή μάλλον είχε ήδη ένα χρόνο πάρει, ένα χρόνο στην Καβάλα. Λοιπόν, εγώ ήμουν τέταρτο έτος, ο αδερφός μου ήταν πρώτο έτος. Εκείνο ήταν καβάλα, εγώ Θεσσαλονίκη. Ο πατέρα μου μια δουλειά είχε, στο νοσοκομείο δούλευε τραυματιοφορέα και αναγκαστικά για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε και εγώ και ο αδερφό μου, είχε βγει η οικοδομή, οπότε έκανε και παράλληλα κάποια μεροκάματα εκεί πέρα. Και όλη μέρα δούλευε για να μπορέσουμε και εγώ και ο μικρό, ο δεύτερο, γιατί έχουμε και πιο μικρό, να τα βγάλουμε πέρα και να σπουδάσουμε. Σα έχω πει αρκετά πράγματα γι' αυτό, θα σα πω και άλλα στην πορεία και σε άλλα επεισόδια εκεί και εκεί. Δόξα τω Θεό, οι ιστορίε δεν σταματάνε ποτέ. Πραγματικά δεν σταματάνε ποτέ. Πάμε στο ψωμί τη υπόθεση. Λοιπόν, στο τέταρτο έτο, όταν εγώ τέλειωνα το τέταρτο έτο, μου είχαν μείνει κάποια μαθήματα ακόμη για να περάσω. Συγκεκριμένα από τα 54 που είχε σχολεί, είχα περάσει τα 42 και μου είχαν μείνει 12 μαθήματα. Και τότε θυμάμαι, είχα μια πολύ άσχημη. Ε, Βασικά, είχα ένα πάρα πολύ άσχημο χωρισμό. Ήταν. δεν σας ενδιαφέρει. πίσω κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Ο οποίο. ήταν τόσο άσχημο αυτό που είχε συμβεί, που έχασα. Τυπικά την ε, γη κατά από τα πόδια μου ρε παιδί μου και ίσως στη ζωή μου βάζω μερικά ορόσημα, υπάρχουν δύο-τρία συγκεκριμένα ορόσημα που όπως έχετε δει σε κάποιες ταινίες που αν ο διαλέξει αυτό το μονοπάτι θα έχει αυτό το πράγμα, αν διαλέξει αυτό το μονοπάτι θα έχει τελείω άλλη ζωή. Υπάρχουν λοιπόν κάποια συγκεκριμένα ορόσημα τα οποία στη ζωή μου ξέρω, τα έχω προσέξει, ότι έχουν καθορίσει κατά μεγάλο βαθμό το μέλλον μου. Αυτό το σημείο ήταν ένα πολύ μεγάλο μονοπάτι για μένα, γιατί η ενδρασμό ψυχή τότε είχα απογοητευτεί, είχα στεναχωρηθεί. Ήταν πολύ άσχημο όλο αυτό που είχε συμβεί τότε σε μένα και αποφάσισα τελείω. Δεν ξέρω αν είναι λάθο ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι ορίμασα και έμαθα με τα χρόνια ότι ξέρει κάτι, όπω και να έχει αυτό που είμαι τώρα, μου αρέσει. Και είναι αποτέλεσμα αυτού του μονοπατιού που διάλεξα. Οπότε δεν μπορώ να πω να γυρίσω το χρόνο πίσω. Δεν έχω αυτή την επιθυμία και να άλλαζω να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν με ενδιαφέρει. Ο, ο γέγραφε, γέγραφε. Και η αλήθεια είναι ότι ακόμα και η πιο μικρή ανάμνηση, η πιο μικρή ιδέα που έχω αυτή τη στιγμή, η πιο μικρή ε, επιρροή, το πιο μικρό αντίκτυπο είναι εξαιτία αυτού του μονοποτιού που οδηγήθηκα μέχρι σήμερα εδώ. Οπότε ναι, είμαι κομπλέ με αυτό το πράγμα και μου αρέσει η αλήθεια. Αλλά στο διατάφτα ξαναλέω. Τότε ήταν ένα καθοριστικό σημείο που εγώ απογοητευμένο και χρησιμοποιώντα ω δικαιολογία γιατί ήταν και αλήθεια τότε ότι τα οικονομικά μα ήταν στενά, πήρα την απόφαση να πάω καβάλα. Μαζεύω τα πράγματά μου, ξενικιάζω και πάω και φορτώνω μέσα στον αδερφό μου. Νικιάζουμε ένα σπίτι, ένα δωμάτιο. Είχε γαρσονιέρα ένα μονό δωμάτιο και πήγαμε από πάνω σε έναν άλλο, στον επόμενο όροφο που είχε και δύο δωμάτια που μπορούσαμε στο ένα δωμάτιο να είμαι εγώ, στο άλλο δωμάτιο ο αδερφό μου. Ο αδερφό μου συνέχιζε, πήγε δεύτερο έτο στην Καβάλα. Εγώ, η προπτική μου ήταν να είμαι στην Καβάλα αφού τέλειωσα τα μαθήματα τα μου, τα εργαστήρια μου τα είχα τελειώσει όλα, δεν χρωστούσα κανένα εργαστήριο, με αποτέλεσμα να μπορώ. Να έχω το πλεονέκτημα να με είμαι καβάλα, να διαβάζω, αφού δεν χρειάζεται να παρακολουθώ να διαβάζω, να ασχολούμαι και να έρχομαι να δίνω εξεταστικέ. Να με φιλοξενούν φίλοι γνωστοί και να δίνω εξεταστικέ ή αυθημερών και να φεύγω πίσω. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ βολικό, θα πω εγώ. Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό. Έτσι λοιπόν πάω στην Καβάλα. Και ένα από τα πράγματα που έκανα τότε ήταν να. Βάλω Ιντερνετ. Ήταν η πρώτη φορά που βάλω δικό μου Ιντερνετ. Μέναμε στον Άγιο Λουκά στην Καβάλα, πιο κάτω από τα πανεπιστήμια. Τότε Τέι, τώρα Πανεπιστήμιο, ό,τι είναι, εκεί δίπλα στο στρατόπεδο. Όσοι είστε από καβάλα, ξέρετε, πιστεύω. Λοιπόν, και. τότε έβαλα το δικό μου ίντερνετ. Μέχρι τότε έκλεβα το γείτονά μου. Κλασικά, ή έκλεβα από τη σχολή. Θα σα πω και ωραίε ιστορίε σχετικά με τα Torrent, με όλα αυτά. Θα πιάσω και την ιστορία του γαμάτου, αλλά σε άλλο επεισόδιο. Να είστε stand-by, πραγματικά. Πώ τη βίωσα, γιατί ήταν πολύ περίεργη η εποχή. Τέλο πάντων, και πολλά τέλο πάντων άρχισα να λέω βάζω το ίντερνέ τότε ο αδερφός μου είχε πάρει με την επιδότηση που είχε από το ενίκιο, γιατί τότε όταν περνούσες κάποια μαθήματα, δικαιούσουν στο πρώτο, από το πρώτο εξάμεινο και μετά για κάθε χρόνο να έχεις το στεγαστικό επίδομα, τα 1000 ευρώ. Με το πρώτο 1000 ευρώ το αδερφό μου, αν και ο αδερφός μου η αλήθεια είναι, το δικό του κομμάτι το είχε πάρει, είχε αγοράσει ένα λάπτοπ τέλο πάντων, το οποίο ήταν από τα πρώτα λάπτοπ που είχαν δικιά του κάρτα γραφικών. Είχε μια 512 Nvidia, δεν θυμάμαι τι, GTX, something something. Τώρα μιλάμε για 2009. 2009 με 2010. Εγώ πήγα Σεπτέμβριο του 2009. Ο δερφός μου είχε ένα λάπτοπ λοιπόν από τότε, το οποίο ήταν ένα Acer Aspire κάτι, ο δικό μου ήταν το 1642, το εδραφό μου ήταν ένα άλλο. Και η Acer τότε ήταν ότι πιο αξιοπρεπέ υπήρχε σε λάπτοπ για να μπορεί να παίζει να κάνει τα πάντα. Ωραία. Το setup είναι αυτό. Το δικό μου λάπτοπ έπαιζε τα πολύ παλιά όπω σα είχα πει, Civilization, Edge of Mythology, μέχρι εκεί πήγαινε. Παραπέρα δεν πήγαινε. Και ξεκινάω τότε το πρώτο διάστημα να παίζω το Mass Effect 3 όπως σας είχα πει στο προηγούμενο και το Fallout. Μου το είχε δανείσει ο αδερφό μου, έπαιζε και ο αδερφό μου τον σιγά σιγά σε αυτά. Έω ε, ο ότου με παίρνει ο κολλητό μου ο Αντώνη μαζί με τον Τόλι. Και μου λένε, ξέρει κάτι, ο Γιάννη, ο έτερο καπαδόκη τη υπόθεση, ο οποίο ο Γιάννη είναι ο πιο λοχτό, ο οποίο μα τα τα ναρκωτικά και μετά δεν ξανάπηξε ποτέ. Λέει, ανακάλυψε ένα παιχνίδι που είχε βγει τότε εκείνη την περίοδο, ε, το μεταξύ ο Δόνι ήταν εξοικειωμένο με την Dota και εγώ είχα παίξει Dota και το Warcraft τα είχα παίξει πιο παλιά. Αλλά η αλήθεια είναι δεν, είχα, δεν με είχε τραβήξει τόσο πολύ. Δηλαδή δεν. Είχα δοκιμάσει να παίξω Dota σε Internet Cafe, αλλά δεν. Και γιατί δεν μπορούσα να αντιληφθώ το ότι γίνεται τόσο εύκολα. Οπότε δηλαδή δεν είχα θυσιάσει χρόνο για να κάτσω να ασχοληθώ. Και ήταν η φάση, λέει, βγήκε ένα παιχνίδι το Heroes of New Earth. Από την S2 Games ήταν αυτό. Όσοι ξέρετε, το το Heroes of New Earth, το καλύτερο μούμπα που έχει περάσει ποτέ, το αυτοκτονήσαν η εταιρεία, μόνοι του το αυτοκτονήσαν αυτό το πράγμα. Μια πονεμένη ιστορία, θα την πω παράλληλα μαζί με αυτά που λέω. Και κα κατέβασε, το, κατέβασε το. Εν τω μεταξύ του ωραίο ήταν τότε, εγώ παίζα, είχα κατεβάσει και Linux, είχα παράλληλα Linux και το είχα κατεβάσει και σε Linux. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, εγώ έπαιζα μούμπα το 2009 σε Linux, έτσι. Δηλαδή οραματιστείτε... Οραματιστείτε πόσο μπροστά ήταν αυτό το παιχνίδι λοιπόν. Και στο Linux έτρεγε πάρα πολύ ωραία, όχι μόνο στα Windows. Τέλειο παιχνίδι. Ενώ μεταξύ αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε τα καλύτερα response time. Είχε... Γενικά, όσοι ξέρετε, τα MOBA έχει δύο... δύο μέρη. Ο χάρτη είναι κορισμένο στα δύο, η καλή και η κακή να το θέσω απλά. Και έχει τρία μονοπάτια. Το κεντρικό και από τα πλάγια, ένα τετράγωνο ρε παιδί μου, θα σα βάλω κάποιο χάρτη εδώ πέρα να φαίνεται. Και ο σκοπό σου είναι να έχει τρία lanes και μια ζούγκλα ο καθένα. Και διάφορα άλλα πραγματάκια στον διάμεσο. Και παίρνει δύο άτομα συνήθω πάνε στη μία πλευρά, δύο στην άλλη. Και ένα πάει στο κέντρο, το mid. Έχουμε top, bot και mid. Και ανάλογα είναι και η αντίστοιχη πλευρά από την ανάποδη, από πάνω προ τα κάτω. Οπότε εσύ σε φάση πρέπει να υπερασπιστεί την βάση σου και ταυτόχρονα να προσπαθήσει να σπάσει τη βάση του αντιπάλου, να την καταστρέψει. Και όποιο καταστρέψει τη βάση πρώτο κερδίζει. Μέσα σε όλο αυτό έχεις του ήρωές σου και μπορείς να σκοτώσεις τους ήρωες των αντιπάλων, να πάρεις assist βοηθώντας στο να σκοτωθούν οι ήρωες των αντιπάλων, μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα, χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, strength, agility και support, τώρα βέβαια η τότε τα άλλαξε λίγο, έβαλε και άλλη μια κατηγορία, οπότε εσύ ήσουν σε φάση, ε, στην αρχή, Θυμάμαι πρώτο παιχνίδι ήταν με Puppet Master Έκανα 020. Είναι αυτό που δεν ξέρω αν, το... αν έχετε δοκιμάσει τότε. Ξέρετε ότι όταν μπαίνει, δεν μπορείς να προσαρμοστεί τόσο εύκολα. Δηλαδή γίνονται το... όλα τόσο πολύ γρήγορα. ή χειροσωμιωθεί, λολ ή οτιδήποτε. Εγώ μιλάω για αυτά. Εσείς οραματίζετε το ίδιο πράγμα στο lol. Ε... Γίνονται όλα τόσο γρήγορα που δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται ακριβώς αν δεν ξέρεις, αν δεν έχεις τριβή με το αντικείμενο, οπότε σου φαίνεται να σε Δηλαδή τα μάτια σου δεν μπορούν να παρακολουθήσουν πολύ εύκολα. Δηλαδή αν πάρω έναν άνθρωπο από εσά. και σας βάλω τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω, πλάνα από το τι γίνεται στο παιχνίδι, στο gameplay. Και προσπαθείς να, ακολουθήσετε τι συμβαίνει. Χρειάζεται χρόνος για να ακολουθήσετε. Κάτι το οποίο και εγώ το ίδιο πράγμα, το ίδιο πρόβλημα είχα. Για να μην, χρονοτριβώ, πέρασε, πέρασε, πέρασε. Και ήταν αυτή η ρουτίνα. Εγώ φοιτητή, αλλά φοιτητή που δεν έπρεπε να πάω στη σχολή. Καθόμουν όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Ε, τότε πήγαινα, έκανα πολεμικέ τέχνε, έκανα πράγματα, αλλά το πρωί ήμουν στο σπίτι. Η μέρα ξεκινούσε ω εξή. Ρωματιστή, το χτυπούσε το τηλέφωνο. Ναι, έλα, θα μπει, ήταν ο Τόλης. Ναι, έλα, έλα, μπαίνω. Ε, πήγαινα και έκανα καφέ λίγο στα γρήγορα. Τότε Είχα ένα, το λάπτο του αδερφού μου που σα είπα, ένα ποντικάκι ασύρματο τη και το καημένο ότι είχε τραβήξει τότε. Και, και χάσα το, το δέκτη, ακόμα λειτουργεί. τεχνικά λειτουργεί. Αλλά έχω χάσει το δέκτη που είχε και το σαβούρτσα μετά από καμιά δεκαετία. Λοιπόν, και σε ένα τραπεζάκι σαλονιού, ούτε καν σε γραφείο, δεν είχα γραφείο. Δεν είχα γραφείο. Εγώ πάντα στο κρεβάτι διάβαζα, διάβαζα σε γραφείο. Σε ένα κρεβάτι σαλονιού, μια πολυθρόνα Είχε μια πολυθρόνα να καναπέ και καθόμουν έτσι. Και έπαιζα, έπαιζα, έπαιζα με το λάπτοπ. Δεν ήξερα ότι θα πει ξεχωριστό πληκτρολόγιο. Δηλαδή, πρώτη φορά ξεχωριστό πληκτρολόγιο πήρε το 2012, πολλά χρόνια μετά, που τυπικά ήταν η απαρχή για να ξεκινήσω το check tech κανάλι, γιατί πριν είχα ένα άλλο. Λοιπόν, και αυτή ήταν η ρουτίνα μα. Έλα, θα παίξει. Ναι, θα παίξω. Μπαίνω. Παίζαμε. Διάλειμμα. Ε, ήταν τόσο ωραία αυτή η περίοδο. Δηλαδή δεν είχα πολλέ σκοτούρε. σκοτούρα μου ήταν να διαβάσω, να παράλληλα προσπαθούσα να βρω και καμιά δουλειά, αλλά ήταν τα πρώτα χρόνια τη κρίση. Και όσοι θυμάστε εκείνη την χρυσή εποχή, υπήρχε μια τεράστια ουρά σε όλε τι δουλειέ. Τα μεροκάματα ήταν άθλια και τυπικά τα περισσότερα καταστήματα δουλεύανε με ουρά. Δηλαδή έλα να δοκιμάζει μια εβδομάδα, μετά από μια εβδομάδα Παίρναν τον επόμενο που ήταν ο Και έτσι παίζει ένα κατάστημα να βγάζει ένα χρόνο μόνο με δοκιμέ μια εβδομάδα για τον κάθε υπάλληλο. Έτσι είχα δοκιμάσει κι εγώ. Οπότε σε φάση μετά από ένα σημείο, επειδή ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα να βρει δουλειά, αναγκαστικά κλείστηκα ρε παιδί μου και άρχισα να ασχολούμαι κυρίω πιο πολύ με το γυμναστήριο, με τη σχολή και με αυτό το πράγμα. Είχε γίνει τόσο μεγάλη ρουτίνα που θυμάμαι και π ε, πηγαίναμε και καφέ και όταν πήγαιναν Θεσσαλονίκη έρχονταν τα παιδιά καβάλα και καθόμασταν και συζητούσαμε τι κάναμε στο game. Δηλαδή ήμασταν τόσο, ήταν τόσο πορωμένοι με αυτό το κομμάτι και έκανε και έκανα και κάναμε και έκανε και έκανε και κάναμε. Και ειδικά εγώ, όταν πήγαινα εγώ, α πούμε, στην ε, Θεσσαλονίκη, και ερχόμουν, μάλλον, στη Θεσσαλονίκη. Τώρα Θεσσαλονίκη, αλλά τότε ήμουν από καβάλα Θεσσαλονίκη. Η έξοδό μα δεν ήταν να πηγαίναμε σε καφετέρια να πιούμε καφέ ή οτιδήποτε, αλλά πηγαίναμε σε internet καφέ. Τα web στην Αβαρίνο, όσοι ξέρετε και πηγαίνατε, τα είχαμε χτίσει. Λοιπόν, τότε το χέρι του Νιούρθ ήταν τρομερό παιχνίδι. Ήταν έτοιφο τόσο μπροστά σε αυτά που έκανε. Το, αγαπούσα, το λάτρεψα και το λάτρευα. Μέχρι σήμερα το θυμάμαι. Λοιπόν, και ήταν αυτή η εισαγωγή. Εκεί βέβαια ανακάλυψε ένα πολύ μεγάλο μου σκοτεινό σημείο. Ένα σημείο που δεν ήξερα για τον εαυτό μου. Και η αλήθεια είναι το είχα αποδεχτεί τόσο εύκολα όταν εμφανίστηκε αυτό το πράγμα που απλά το αμελούσα. Το ότι ε, όταν, όταν παίζω, εμένα είναι αυτό. Και πορώνομαι τόσο πολύ που δεν μπορώ να συγχωρήσω τα λάθη των άλλων. Με αποτέλεσμα, όχι ότι εγώ δεν κάνω λάθη, και εγώ κάνω τραγικά λάθη. Είμαι τρομερά ισχυρογνώμονα σε αυτό το πράγμα. Είναι ένα δεύτερο μελανό μου σημείο. Λοιπόν, και φωνάζω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν η εσωτερική μου ανάγκη που εικάζω ότι ήταν η εσωτερική μου ανάγκη για έκφραση. Ε, να σκεφτείτε ότι έπαιζα και το βράδυ, γιατί έπεσε από το πρωί μέχρι το βράδυ, φώναζα, φώναζα και. Όταν λέμε φώναζα, δεν είναι απλά φώναζα. Όταν γινόταν ένα λάθο ή οτιδήποτε πήγαινε όλο κατά διαόλου. Που έφταιγα κι εγώ, δεν θα πω ότι. προφανώς και έφταιγα. Δεν είναι ότι εγώ ξέρω να τα παίζω. Ε, τρελαινόμουν και έβριζα. Έβριζα, φώναζα, χτυπούσα. Θυμάμαι βράδυ για που μου χτυπούσε από δίπλα τον τοίχο. Γιατί δεν το καταλαβαίνω εκείνη την ώρα και πάνω στην ανάγκη για, για να το βγάλω από μέσα μου, ε, στην πορεία συνειδητοποίηση ότι έχει και, παρά, και άλλε παράμετρο στο συγκεκριμένο κομμάτι, γινόμουν πάρα πολύ τοξικό. Δηλαδή σε φάση, μπορεί να έχει τύχει να δείτε μερικέ φορέ σε κάποια stream, Αν και τώρα το τελευταίο διάστημα έχω ηρεμήσει πάρα πολύ και θα σα πω γιατί. Λοιπόν. Ε, μου βγαίνει πάρα πολύ έντονο το να αντιδράσω, η αντίδραση. Πάρα πολύ έντονο. Έτσι, ακόμα και εγώ που δεν έβριζα ποτέ. Δηλαδή, μεγάλωσα τόσα χρόνια χωρί να πω κακιά λέξη, ρε παιδί μου, σε άνθρωπο. Να... Μικρό ήμουν πάρα πολύ οξύθιμο. Αλλά αυτό το δούλεψα με τα χρόνια και το, και το κατέβνασα. Αλλά για κάποιο λόγο το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί μέσα από αυτό το παιχνίδι το ανακάλυψα, μου βγάζει τόσο κακό χαρακτήρα. Που λέω: Αποκλείεται να είμαι εγώ τόσο τέτοιο. Δεν γίνεται. Σε όλη μου τη ζωή, σε όλε μου, μου τι εκφράσει, να είμαι ευγενικό, να μιλάω όμορφα καλά, να μην κάνω άσχημε σκέψει για άνθρωπου. Δηλαδή, δεν βάζω κακό για άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με τίποτα για κανέναν αρνητικό. Αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι να με κάνει να βρίζω όπω έβριζε ο παππού μου. Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, στον παππού μου, τον θυμάμαι χαρακτηριστικά. Οι πρώτε άσχημε λέξει που άκουσα, τα πρώτα γαμοσταυρίδια, να σα το θέσω ευγενικά, ήταν από τον παππού μου. Και τότε θυμάμαι όταν ήμουν μικρό, δύο-τριών χρονών που τα άκουγα, επειδή δεν ήξερα τι σημαίνουν, μου φαίνονταν σαν ξένη γλώσσα. Πώ ακούει κάποιο μια ξένη γλώσσα, δεν καταλάβαινα γιατί στην καθημερινότητά μου δεν είχα αυτό το πράγμα. Μόνο όταν βρίαζε ο παππού μου που πετούσε τα καντήλια. Και κυρίω σε μένα, γιατί έκανα συνεχέ ζημιέ. Πώ ήταν ο Ντένι ο τρομερό, αυτό ήμουν παιδί κυριολεκτικά. Ο Ντένι, ο τρομερό, στράβα τα πάντα. <laughs> Τέλο πάντων. Και... Δηλαδή, ακόμα και που μεγάλωσα, μεγάλωσα, πέρασε ο καιρό. Και εδώ Θεσσαλονίκη, εδώ Θεσσαλονίκη, ειδικά τον πρώτο χρόνο, θα σα πω πώ εξελικτική φάση. Για ένα διάστημα δεν έπαιζα. Μετά τον ξανάρχισα, επειδή βρήκα παρέα και μπαίναμε σε πιο competitive game και και, και προ το πολύ καλό. Υπάρχουν πολλά βράδια που μου ξέφευγε και μιλούσα, καταρχάς μιλούσα πάρα πολύ δυνατά. Κατά δεύτερον, φώναζα σε πράγματα σαν αντιδράσεις, γιατί έπρεπε να βγάλω το στρες της μέρας και νομίζω ότι τυπικά αυτό είναι σε μένα, ότι όλο το στρες της μέρας, όλο το τέτοιο μου έβγαινε σε αντίδραση να φωνάξω μέσα στο game και να βρήσω. Ε... Τελευταία φορά, <laughs> και από τότε σταμάτησα, η από κάτω μου χτύπησε την πόρτα και μου λέει θα μου φέρει την αστυνομία. Μέχρι τότε δεν είχαν απειλήσει ότι θα μου φέρουν την αστυνομία, να σας πω την αλήθεια. Οπότε μετά αναγκάστηκα να σταματήσω. Και από δίπλα μου είχε χτυπήσει την πόρτα τρεις η ώρα το βράδυ και μου λέει μίλα λίγο πιο ήρμα, λίγο πιο, πιο, σιγά, θέλω να κοιμηθούμε». Εκεί καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις τέτοιες παρεμβολές η αλήθεια είναι καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά και καταλαβαίνεις ότι πραγματικά πρέπει κάτι να κάνεις για να τα αλλάξει. Το συγκεκριμένο, ας πούμε με, την, με την, το Heroes of New Earth Ξεκίνησα να παίζω, μετά το φιλάρανε η συγκεκριμένη, θα σας πω λίγο την εξέλιξη και να συνεχίζω να κολλάω τα κομμάτια του παζλ. Λοιπόν, το φιλάρανε με αποτέλεσμα να μου έρθει μια πρόσκληση το 2011-2012 να μπω στην Dota. Ξεκινάμε τότε, παίζω, 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 βέβαια, κάνω μια τεράστια παύση. Γενικά, όσο περνούσε όμω καιρό. και ξεκίνησα να... Και έπαιζα ρε παιδί μου. Καλώ δεν γινόμουν ποτέ. Δηλαδή τώρα είναι αυτή η αυταπάτη που λες παίζω, παίζω, παίζω για να γίνω καλό. Καλό δεν γινόμουν ποτέ. Μπορώ να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήμουν λίγο πιο καλό και σε συγκεκριμένα πράγματα, όχι πάντα. Δηλαδή από τα τόσα χρόνια τώρα μπορώ να πω κάνα δύο χρόνια είναι λίγο που έχω, έχω βελτιωθεί. Ε, είναι αυτή η αυταπάτη που λες παίζω, 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 πα και ανέβω, πα 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 Πού να πάω να ανεβώ. Θα γινόταν ωραίο τραγούδι αυτό. Έκανα και με καταληξία διπλή, όπω καταλάβατε. Ε, και ήταν αυτό, ήταν συνηθισμένο. Εγώ κάλυψα την ανάγκη μου αυτό. Αυτό καταλαβαίνω, σα ξαναλέω με τον εαυτό μου, ότι δύο πράγματα, δύο πράγματα κάλυψα. Κάλυπτα πολύ μεγάλα με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάλυπτα την ανάγκη τη συντροφικότητα, γιατί εγώ απομονώθηκα όταν ήμουν στην Θεσσαλονίκη με του φίλου μου συνέχεια. Δεν έπαιζα online παιχνίδια. Οπότε όταν πήγα στην Καβάλα για αρχή και μετέπειτα στη Λίμνη που ήταν χειρότερη η κατάσταση, ε, κάλυπτα την ανάγκη μου του να έρθω σε επαφή με άλλους. Δηλαδή, τώρα που δεν έχω πολλές παρέες που να ασχολούνται με το συγκεκριμένο κομμάτι, μπορώ να πω ότι έχω πάρει τις αποστάσεις μου με αρκετά. Παίζω, αλλά μόνο για πλάκα και μόνο για να διασκεδάσω και όντως διασκεδάζω με το συγκεκριμένο πλέον. Ε, ας πούμε, ήμουν στην Καβάλα, η φίλη μου ήταν εδώ, Πώ θα κάνουμε το connection. Έτσι ένιωθα ότι έρχομαι πιο κοντά με την παρέα μου. Δηλαδή την ώρα που θα μπούμε να παίξουμε και θα μιλάμε στο chat, θα λέμε τι βλακίε μα, θα λέμε τα δικά μα. Αυτό το connection. Έτσι στο μυαλό μου ευρεώθηκε το συγκεκριμένο, σαν να είναι ένα μέρο τη κοινωνικότητά μου, ένα μέρο του να έρθω σε επαφή με άλλου ανθρώπου. Και έχω γνωρίσει τρομερά άτομα. Η αλήθεια είναι όλα αυτά τα χρόνια μέσα από όλα αυτά έχω γνωρίσει άτομα από Νότια Αφρική που μιλάμε μέχρι και σήμερα, από Γερμανία, από Αμερική, από παντού. Η αλήθεια όμω είναι ότι όλε αυτέ οι παρέε με, το, με την πάροδο των χρόνων, επειδή ο καθένα έκανε πάντα κάτι διαφορετικό, σπάγανε. Του ξέρω, μιλάμε, τα λέμε. Νορβηγία έχω Φίλου, έχω γενικά από το συγκεκριμένο επειδή ήμουν και σε διάφορα κλάν. Έχω αρκετά άτομα τα οποία έχω επαφή, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι ότι είναι κολλητό κολλητό. Να, ένα καλό φίλο από Νότια Αφρική, κάθε τρει και λίγο μου στέλνει ρε παιδί μου να δει τι κάνω, πώ είμαι. Ντάνιελ, χαιρετίζουμε τον Ντάνιελ, να το βλέπει που δεν ξέρει ελληνικά. Αλλά ε, 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 anyway, ε, πρώτον ήταν αυτό το κομμάτι. Και κατά δεύτερον είναι αυτή η ανάγκη, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, σαν είναι πάντα με το δικό μου. Ε, μυαλό είναι αυτή η ανάγκη για να βγάλω το στρες. Γιατί μετέπειτα ρε παιδί μου όταν πήγα, ας πούμε, έγινα πολύ τοξικός όταν για ένα διάστημα, ειδικά το τελευταίο κομμάτι, το, τελευταίο χρόνο, το δεύτερο χρόνο που ήμουν στην Καβάλα, είχα ένα ατύχημα. Και εκεί που έκανα πολεμικές τέχνες, έκανα τα πάντα, αναγκάστηκα να κλειστώ μέσα στο σπίτι. Είχα τον πρώτο, βασικά δύο συνεχόμενα τυχήματα, γιατί να το θέσω πιο τέτοιο. Το ένα ήταν είχα κατεβάσει τον νόμο μου πιο κάτω, αν θυμάμαι καλά τότε, στην προπόνηση από δικό μου λάθο, καθαρά και μετά άλλο ένα, επειδή εγώ συνέχισα το βλάκα να κάνω προπόνηση. Στο σπάρινγκ με το τράβηξε ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα να μετακινηθεί τελείω όμω, και εγώ για πόσο ήταν αυτό, για κανένα τρίμηνο τουλάχιστον δεν έκανα προπονήσεις. Μετά που μόλις ξεκίνησα να κάνω πάλι προπονήσεις, πάλι από δικιά μου βλακία, χτύπησα το πόδι μου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα άτομα και, και, έπρεπε τότε για ένα εξάμηνο να κάνω κινησία. Επειδή όμω εγώ τότε που μυαλά, μετά που κανένα μόλις βελτιώθηκε, μετά που έκανα δύο εβδομάδες, Άρχισα να το καταπονώ πάλι, όχι σε προπονήσεις, έκανα μια πλακία, το καταπώνησα και χειροτέρεψε. Με αποτέλεσμα να βγω για περίπου ένα χρόνο ήταν η όλη η φάση. Σταμάτησε και πλεμικέ τέχνε, σταμάτησα προπονήσεις, σταμάτησα τα πάντα. Οπότε με ένα, ένα κομμάτι τη ενέργειά μου που έβγαινε εκεί και αναγκαστικά ήμουνα σε ένα σπίτι με ένα λάπτοπ και ένα τηλέφωνο delivery. Οπότε εκεί που ήμουν αθλητικό, ήμουνα το ένα, ήμουνα άλλο, άρχισα να παίζω, να παίζω, να παίζω και να εκτονώνομαι εκεί γιατί όλα μου τα νεύρα όταν είσαι μέσα στο σπίτι, ρε παιδί μου, κάπου πρέπει να τα διοχετεύσει και ταυτόχρονα έτρωγα. Με αποτέλεσμα να πάρω πόσο πήρα, 20 κιλά για πλάκα πήρα μέσα σε δύο χρόνια. Γενικά έχω μια τέτοια όπω έχω προσέξει. Όταν πω ότι ξεκληρίζομαι στο φαΐ, παίρνω κατά μέσο όρο 10 κιλά κάθε χρόνο. Ανάλογα με το πόσο κιλό, πόσο, κιλό, πόσο καιρό το εξασκώ το... το, delivering. Οπότε ναι. Για παράδειγμα τώρα εδώ και τρία χρόνια που το άφησα τελείως πάλι το θέμα, πήρα 30 κιλά για πλάκα είναι ηλίθιο. Αλλά ναι, είναι, είναι η αλήθεια. Μετά, μετά έπρεπε να πάω λίμνο. Έφυγα γιατί δεν έπαιρνε άλλο. Δηλαδή τα λεφτά ήταν ακόμα πιο λίγα. Και έπρεπε να πάω να κάνω κάτι. Οπότε πήγα λίμνο και λέω παράλληλα, επειδή τα μαθήματα, η αλήθεια είναι το με ζόρισαν πάρα πολύ. Όσα έκανα τέσσερα χρόνια για να περάσω 40 μαθήματα, αλλά τόσα έκανα για να περάσω 10. Για να καταλάβετε πόσο πολύ ζορίστηκα. Ε, και ξεκίνησαν ιδιαίτερα μαθήματα στο νησί. Αλλά το πρώτο διάστημα, θυμάμαι όταν πήγα λίμνο, ήταν πολύ χάλη η κατάσταση. Γιατί αναγκαστικά κλείστηκα σε ένα... στο σπίτι μου, το πατρικό μου, θα μου πει, αλλά πήγαινα μόνο για διακοπέ. Δεν είχα καν επαφή. Δηλαδή, αν ήταν δύσκολο να βλέπει του φίλου όταν είσαι καβάλα, είναι δέκα φορέ πιο δύσκολο όταν είσαι λίμνο. Και ειδικά στο χωριό. Αυτοκίνητο δεν είχα για να μπορώ να μετακινούμαι. Ο πατέρα μου ένα αγροτικό είχαμε και το ήθελε η συνέχεια για τις δουλειές τις αγροτικές που είχαμε, χωράφια, μπέλια, πρόβατα, οτιδήποτε, και για να πηγαίνει και στη δουλειά, προφανώς. Και τότε ήταν μια πάρα πολύ περίεργη περίοδος, πολύ κακή περίοδος για μένα. Αναγκάστηκα να κλειστώ στο σπίτι, ήταν Φεβρουάριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος. Όσοι ξέρετε από τέτοια στυλ δουλειών, Γενικά όταν πας σε χωριό και Είναι Φεβρουάριο, καταρχά δεν μπορεί να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει οι μαθητέ. Δεν σε ξέρουν κιόλα γιατί πα αργά. Οπότε όλα έχουν, έχουν μπει σε μια ροή. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να κάνω το πρώτο διάστημα μαθήματα. Κατά δεύτερον, δεν μπορούσα να κάνω αγροτικέ δουλειέ γιατί ήταν χειμώνα. Και το χειμώνα δεν μπορεί να κάνει αγροτικέ δουλειέ. Ψιλοβοηθούσα τον πατέρα μου, αλλά μέχρι εκεί. Με αποτέλεσμα από τον Φεβρουάριο. Γενάρη, Φεβρουάριο, αρχέ ήταν, παίζει να ήταν ακριβώ ακριβώς πριν από 12 χρόνια, το ίδιο καιρό, μέχρι τέλη Μαρτίου. Τέλη Μαρτίου. Οραματιστείτε πόσο είναι, βαριά είναι 2 με 3 μήνε. Η τέλη Απριλίου ήταν, ψέματα, τέλη Απριλίου ήταν, γιατί εκεί μέσα, κάπου 2 με 3 μήνε κράτησε όλο αυτό. Το δηλαδή, μεταξύ το θυμάμαι, θυμάμαι το πόσο έντονο ήταν, αλλά δεν θυμάμαι το χρονικό διάστημα ακριβώς αλλά ήταν εκεί Γενάρης Φλεβάρης μέχρι τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, εκεί μέσα. Ε, καταρχάς δεν είχα λεφτά. Επειδή είμαι και ψωροπερήφανος δεν έπαιρνα ούτε δανεικά από τον μπαμπά μου ούτε τίποτα ρε παιδί μου. Ο να μην μπορώ να βγω ούτε για έναν καφέ. Και εγώ τι έκανα, το μόνο που επειδή είχαμε ίντερνετ τότε στο χώρο και είχαμε βάλει, το μόνο που έκανα είχα τον υπολογιστή μου, ο οποίος είχε φτιαχτεί για να παίζει μόνο χων, τίποτα άλλο δεν έπαιζε, δεν ήξερε να παίξει κάτι άλλο. Να είμαι σε φάση τώρα εγώ μόνο στον υπολογιστή, να παίζω και να περνάω όλο το χρόνο μου με τότε το χόν και μετέπειτα την τότε. Ο πατέρα μου θυμάμαι τότε, η αλήθεια είναι στην αχωριότητα να με βλέπει ρε παιδί μου μέσα στο σπίτι, το καταλάβαινα. Και ξέρεις, τότε είχα αποκωδικοποιήσει όλους τους τύπους του αχ και τον αστυναγμό. Ε, γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, εμεί στο σπίτι γενικά επικοινωνούμε με συναισθήματα, δεν επικοινωνούμε με λόγια πολύ. Παρόλο που μιλάω πάρα πολύ, μεταξύ μα επικοινωνούμε αλλιώ. Anyway, στο διατάφτα, φανταστείτε τότε όλο μου το στρε, όλο το συναχώρια που είχα, όλα αυτά τα διοχέτευα εκεί μέσα. Οπότε τυπικά το συγκεκριμένο game, και αυτό και είναι αποτελεί μεγάλο κομμάτι τη ζωή μου, έχει, έχει χτιστεί αυτή η πορεία μου στο συγκεκριμένο είδο με πολλά έντονα συναισθήματα με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ εντονή δεσμοί που με συνδέουν με το συγκεκριμένο κομμάτι. Και όχι μόνο αυτό, και να είναι και εν μέρει να έχει μια λογική, αν κάποιο κάτσει και το σκεφτεί και να λογιστεί, των αντιδράσεων που έχω στο συγκεκριμένο. Γιατί βγάζω τόσο πάθο, τόσο ένταση, τόσο οργή όταν νευριάζω, τόσα νεύρα. Γιατί τυπικά ήταν ένα κομμάτι το οποίο στο οποίο έβαζα όλα μου τα αρνητικά συναισθήματα μέσα και ένα κομμάτι στο οποίο έβαζα την ανάγκη μου για συντροφικότητα και για επαφή με ανθρώπους. Οπότε αυτό το πράγμα χτίζεται σιγά σιγά. Και σιγά σιγά μπήκαν και άλλοι παράμετροι. Οι παράμετροι που ανακάλυψα στην πορεία είναι ότι ε, ας πούμε για παράδειγμα όταν ήμουν σε σχέση οτιδήποτε το έκοβα, λάτωνα να παίζω. Μετά ρε παιδί μου η φάση πήγαινε ως ε, χώριζα οπότε ξέρει, έβγαζα πάλι τα αρνητικά μου συναισθήματα εκεί πέρα. Και όντως είχα δύο μεγάλες περιόδους που δεν έπαιζα. Δηλαδή από το 2016 μέχρι το 19 δεν πολύ έπαιζα τρία χρόνια. Το είχα καταλήψει το σπόρο. Ήμουν πιο... Ε, τότε έπαιζα τότε, είχε σταματήσει και το χώρο. Υπήρχε, αλλά εμεί δεν παίζαμε. παίζαμε τέτοιο. Οι φίλοι μου σιγά σιγά άρχισαν να ελαττώνονται. Γιατί από τη μία δεν είχαν υπολογιστέ που να μπορούν να σηκώσουν τόσο πολύ καλά. Τότε από την άλλη ήταν υποχρεώσει με τα πτυχιακά, πτυχία, οι δουλειέ. Η σιγά σιγά, οπότε η παρέα ρε παιδί μου κεντρική που ήμασταν, η κολλητή μου, κολλητή μου, είμαστε κολλητή, αλλά όχι για τότε, κάναμε όλα τα υπόλοιπα. Ε... Μετά στην πορεία ξαναβγήκε η τότε, άρχισα να παίζω, να παίζω, να παίζω. Μετά ξανασταμάτησα λίγο για ένα διάστημα. Με το που ήρθα εδώ λίγο στην Θεσσαλονίκη το πρώτο, το πρώτο εξάμεινο, η αλήθεια είναι, περιόρισα λίγο τη φάση. Και μετέπειτα γνώρισα κάποια παιδιά τα οποία ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά και ξεκινήσαμε να παίζουμε. Εκεί συνειδητοποίησα το πόσο να είχα για συντροφικότητα τουλάχιστον γιατί ήταν αυτό τέλειο, σε τέτοια ώρα την ώρα. Δείτε τι ώρα είναι πάνω. Ήταν. Τι ώρα είναι τώρα, να σα πω ακριβώ γιατί. Είναι 1 και 24. Τέλειο 12 η ώρα τη δουλειά, 11 η ώρα τη δουλειά. Καθόμασταν και παίζαμε μέχρι τι 3 η ώρα, 4 η ώρα το πρωί. Χαβαλεδιάζαμε, ξέρετε, όσοι έχετε παίξει τέτοιου είδου παιχνίδια, αράζεται, χαλαρώνεται και λέτε ότι βλακεί είναι. Δηλαδή ήταν τόσο ωραίο αυτό το πράγμα που ξέρεις, περίμενα να τελειώσει η μέρα για να συνδεθώ, να μπούμε και να παίξουμε και να, αυτό να αποβάλει όλα τα αρνητικά. Δηλαδή είναι κυριολεκτικά μια καταβρό... καταβόθρα αρνητικών συναισθημάτων. Εκεί λοιπόν επειδή άρχισε να γίνουμε, αυτό, το παιχνίδι μας άρχισε να γίνεται πιο ανταγωνιστικό σιγά σιγά. Γιατί τα παιδιά με τα οποία έπαιζα ήταν όλο και ήταν καλύτεροι ρε παιδί μου στο gaming ήταν δύο και να βελτιώνομαι. Αλλά αρχίζει να γίνεται πολύ ανταγωνιστικό, πολύ πιο ανταγωνιστικό. Με αποτέλεσμα να έχω πολύ αρνητική συμπεριφορά. Να έχω πολύ, πολύ αρνητική συμπεριφορά. Θύμωνα, φώναζα, νευρίαζα. Αυτοί νευρίαζαν επίσης. Απλά είχαμε μια αρχή. Είχαμε ένα κανόνα ο οποίο κανόνα έλεγε What happened to Vegas, stays to Vegas. Δηλαδή η Dota Dota, η Dota Dota και ό,τι λέμε ότι είναι εκεί, το ψώμι και αλάτι μετά, γιατί δεν έχει καμία σημασία με το καλό σκεφτή. Δηλαδή λε πράγματα πάνω στα νεύρα και πάνω στον στο παροξισμό, τα οποία δεν τα εννοεί. Πραγματικά δεν τα εννοεί. Αλλά το θέμα είναι ότι αν τα αρχίσει και τα παίρνει σοβαρά, γιατί όντω μετά τελειώνει το game, φεύγει το πάδο, έχει ένα καλό game, ένα καλό game, φεύγει, τελειώνει η ιστορία. Και μετά δεν. Αλλά κάποια στιγμή αυτό δεν έγινε τόσο τέτοιο, δηλαδή άρχισαν να... ότι αυτά που λέγαμε να παίρνονται πιο σοβαρά και από μέρος μου και από μέρος τους, με αποτέλεσμα τελικά να ξεκόψω από εκεί, άσχημα θα έλεγα, η αλήθεια είναι να πω την αμαρτία μου, είμαι πολύ οξύθυμος. Μια κουβέντα μου είπαν, είδα κάποιες κινήσεις που δεν μ' άρεσαν, ε, με αποτέλεσμα να το περιορίσω πάρα πολύ. Μην σας πω μαχαίρι, δηλαδή, από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα παίζω μόνο για πλάκα και μόνο ως όλο. Και η αλήθεια είναι. Γι, αυτό είναι. γι' αυτό είναι το θέμα ότι όταν παρατηρείς, όταν αρχίσει και έχεις αντίληψη για το τι γίνεται γύρω σου και έπαιξι, βλέπεις το, αναλύεις τα γεγονότα, αναλύεις το τέτοιο, σα ξαναλέω αυτά τα πραγματάκια, ότι τυπικά η ανάγκη για συντροφικότητα, το να δημιουργήσει μια κατάσταση η αληθινή ή ψεύτικη γίνει την ώρα είναι αυτό που είναι. Είσαι μια παρέα, περνά καλά, διασκεδάζει, χαίρεσαι. Κάνει τρομερέ παρέε, τρομερά πράγματα. Ε... έχει πάρα πολύ πλάκα και πολλέ φορέ προσπαθεί να το ανακαλέσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν είμαι τύπο που θα παίξω πάρα πολλά single player. Κάποιοι τη βρίσκουν μόνο με single player. Εγώ προσωπικά έχω τα single players που γεμίζουν το χρόνο ανάμεσα στα multiplayer που παίζω. Ε, έπαιξα και άλλα multiplayer, αλλά το συγκεκριμένο τα μόνα που με κράτησαν και αυτό γιατί χτίστηκαν πάνω σε συναισθήματα είναι τα MOBA και δι Dota. Προσπάθησα να παίξω LOL μέχρι που είδα όταν ήμουν στι αρχέ κάποια παιδάκια τότε στο Internet Cafe τα οποία ήταν παίζει πολύ χειρότερα από μένα, δημοτικά και το μεταξύ τότε. Εγώ ήμουν φοιτητή και λέω αυτοί είναι που παίζουν ναι, LOL τότε και την εποχή τώρα μιλάμε για 2009. 9, 10". Και λέω, Όχι εντάξει, θα μείνω με το χόν, ρε παιδί μου. Τότε ήταν και οι υπαρχέ, δεν ήταν τόσο γνωστό το όλο. Και τέλο πάντων, συνειδητοποίησα που λέτε ότι αυτό τα πράγματα: Πρώτον, η ανάγκη για παρέ. Δεύτερον, η ανάγκη για να περάσει καλά. Τρίτον, η ανάγκη να βγάλει. Ό,τι αρνητικό έχει μέσα στη μέρα κάπου. Ξέρετε, μου θυμίζει πάρα πολύ την ιστορία με το Βασιλιά και τα γαϊδουρινά αυτιά. Που ήταν, όσοι ξέρετε, ο Βασιλιά σε μια χώρα ο οποίο είχε γαϊδιά, γαϊδάρου αυτιά. Και τρεπόταν τόσο πολύ που πάντα φορούσε ψηλά καπέλα. Έλα όμω που ο Βασιλιά έπρεπε κάποια στιγμή να κουρευτεί και έπρεπε κουρέα του να δει το, το κεφάλι του ρε παιδί μου. Άρα θα βλέπει και τα αυτιά. Έτσι λοιπόν ο Βασιλιά όρκησε τον Κουρέα να μην πει τίποτα, αλλιώ θα τον σκότωνε ρε παιδί μου. Ο Κουρέα έκανε τον Μπεκή, τον κούρεψε τον Βασιλιά, έλα όμω που τον έτρωγε και δεν μπορούσε κάπου να βγάλει τα αποθυμένα του. Έτσι λοιπόν ο Κουρέα βρήκε μια κουφάλα ενό δέντρου. Και έτσι όπω ήταν, άρχισε να φωνάζει ο Βασιλιά. Έχει γαϊδουρινά αυτιά. Ο Βασιλιά έχει γαϊδουρινά αυτιά. Το έβγαλε από μέσα του η κουφάλα έμεινε εκεί. Λέω όμως που όταν ήρθε η ώρα να την κόψει ένας ξυλοκόπος, γιατί έψαχνε να φτιάξει μουσικά όργανα, φλογέρες, τι ήθελε να φτιάξει, πήρε το ξύλο της του συγκεκριμένου δέντρου. Και αφού έφτιαξε φλογέρες, αν θυμάμαι καλά τι έφτιαξε, τα πούλησε ρε παιδί μου και όταν έπαιζε ο μουσικός ή η μουσική που είχαν τα συγκεκριμένα μουσικά όργανα, ακούγονταν ο βασιλιάς έχει καηδουρινά αυτιά σαν μελωδία. Το οποίο είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η... το συγκεκριμένο είδο για μένα είναι όπω η, του... η κουφάλα του δέντρου. Πα βγάζει, αλλά το... το αστείο είναι ότι πάντα κουβαλάει μέσα τη μνήμη του τι είπε. Τεχνικά, ναι. Το ότι θα έβγαζε και ιστορία, μυθικό δίδαγμα σε όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, αλλά αν το καλοσκεφτεί, θα μπορούσε να ονομαστεί το συγκεκριμένο επεισόδιο μια προσέγγιση πάνω στα μόμπα και στο ψυχολογικό επόβαθρο που αυτά πάνω στο οποίο μάλλον αυτά πατάνε και διανθίζονται. Οπότε ναι, η αλήθεια είναι εντάξει, σήμερα μετά από καιρό και πολλά, πολλά, πολλά περιστατικά, πολλά ωραία και κακά πράγματα, έχω μελαγχολία για το συγκεκριμένο και Η αλήθεια είναι παίζω, αλλά πλέον παίζω μόνο για πλάκα. Και όντω το εννοώ αυτό. Ισχύει. Ε, θα μπω, θα παίξω, θα χαλαρώσω. Είμαι λίγο πιο. πιο τέτοιο, πιο χαλαρό. Γιατί συνειδητοποίησα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αρνητικά πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και δεν είμαι τόσο. Δεν ξέρω, δεν νιώθω καλά με αυτό το κομμάτι και δεν θέλω να το διαιωνίζω. Οπότε, ξέρεις, είναι η ώρα που ανακαλύπτεις τον εαυτό σου σιγά-σιγά και προσπαθείς να, το, να, να προχωρήσεις το επόμενο βήμα, ρε παιδί, να προχωρήσεις λίγο να είναι πιο καλά. Γενικά η φάση, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο κομμάτι των μόμπα, έτσι πάει. Έχω δει πολύ άσχημα πράγματα, έχω δει πολύ ωραία πράγματα. Κρατάς τα καλά φαντάζομαι και προχωράς. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι τεχνικά όλο αυτό το κομμάτι έχει προχωρήσει τόσο πολύ και έχει... έχει... Προ, έχει εξελιχθεί, έχει τραβήξει τόσο κόσμο, έχει προοδεύσει. Γενικά τα λεφτά όλα εκεί είναι σχεδόν. Μετά βάλει και Fortnite, βάλτε και όλα αυτά μέσα. Γιατί όλο αυτό το πάνω σε συναισθήματα. Γιατί κι εσείς σκέφτείτε λίγο όλα αυτά τα παιχνίδια που λέμε για νοσταλγία των 80, των 90, των 80, τον, όλα αυτά με συναισθήματα είναι χτισμένα. Οπότε ένα άνθρωπο όταν χτίζει αναμνήσεις με συναισθήματα, τυπικά αυτές του μένουν. Και δει όταν μπορεί και διαιωνίζει τις αναμνήσεις του και τις συνεχίζει, τεχνικά συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει. Υπάρχουν καλά συναισθήματα Υπάρχουν και αρνητικά συναισθήματα. Κάπω έτσι δεν πάνε και με τα ναρκωτικά. Πολλέ φορέ το λέγαμε για πλάκα και το συζητάμε ότι. ξέρει κάτι. Η Ντότα για παράδειγμα είναι ένα από τα πράγματα, ένα από τα ναρκωτικά μα. Γιατί την ώρα που παίζει δεν σκέφτεσαι κάτι άλλο. Είσαι εκεί 100%. Αν φορά και τα ακουστικά δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο. Όλο ο κόσμο είναι το τερέν που παίζει. Όλο σου το είναι είναι ο χαρακτήρα σου παίζει και τα άτομα με τα οποία είσαι μαζί ομάδα. Οπότε όταν εσύ ξαναγυρνά σε αυτό το πρωταρχικό στάδιο που είσαι τόσο hyper focus, αλλά είσαι focus, είσαι εστιασμένο, ε, χωρί. να σκέφτε, μετά από ένα σημείο όταν γίνεσαι καλό σε αυτό, βγαίνουν ασυνέστητα πράγματα, κινήσεις, χέρια, οτιδήποτε. Δηλαδή με έχω κάτσει και με έχω καταγράψει, ειδικά για τα live, για οτιδήποτε, πώς, ακούγεται το, πληκτρο, πώς ακούγεται το πληκτρολόγιο όταν το παίζω. Υπάρχουν μέρες που πραγματικά το πληκτρολόγιο ακούγεται τόσο έντονα και λέω πω φίλε αυτό το κάνω μέσα σε ένα λεπτό. Θυμάμαι κάποτε όταν πρώτο ξεκινήσαμε όμως είχαμε περίπου 100 plus action per minute δηλαδή πράξη το δευτερόλεπτο τόσο πλήκτρα πάντων κάτω πατούσαμε σε ένα όχι το δευτερόλεπτο το λεπτό. Με τα χρόνια επίσης <laughs> δεν έχει πολλαπλασιαστεί κατά πάρα πολύ αυτό το, το, τέτοιο. Μάλιστα θυμάμαι μια φορά με τα νεύρα που είχα από το πόσο έντονο ήταν όλο αυτό που κάναμε. Πες πάσα ποντίκι. Δηλαδή έχω σπάσει ποντίκι από τα νεύρα. Θυμάμαι ότι το, το έκανα κομμάτια πάνω στο γραφείο έτσι. Παιδί, και... Βέβαια, εκείνη τη στιγμή νιώθω πολύ άσχημα μετά. Γιατί λέω, γιατί το έκανα αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, δεν γίνεται, δεν γίνεται να δίνει τόσο τέτοιο. Οπότε ναι, κάπω έτσι λοιπόν το συγκεκριμένο πράγμα εξελίσσεται. Ξαναλέω τώρα, τσούκο τσούκο. Ντότα μόνο για ένα μάτς δύο την εβδομάδα όταν έχω να χαλαρώσω. Γιατί μου λείπει. Η αλήθεια είναι ότι. Καλό ή κακό. Τελικά είναι πολύ μεγάλο ναρκωτικό. Καλό ή κακό. Θε να δει λίγο τι γίνεται, πώ παίζει μέσα, πώ έπαιζε οι ήρωέ σου, οτιδήποτε. Οπότε θα μπει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Είναι να το θέσω απλά, επειδή τώρα κάνω διατροφή και μία μέρα την έσπασα τη διατροφή για να πάρω delivery, είναι σαν να κάνεις διατροφή, να μαγειρεύεις ωραία φαγητά και να περιμένεις ότι όταν θα πάρεις το delivery σου ότι θα είναι όλη η γεύση του κόσμου. Και δυστυχώ το delivery να είναι κακό. Και να λε, γάμο την τρελά μου, το... τα φαγητά που κάνω εγώ είναι καλύτερα. Αυτή την αίσθηση μου αφήνει. Πολύ, πλάκα ξεπλάκα, χαλαρά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Όταν, ε, όταν δεν βγάζει τα συναισθήματα που έχει συνηθίσει να βγάζει ένα παιχνίδι, δεν έχει κανένα νόημα. Βέβαια, η αλήθεια είναι αυτό είναι καλό. Σε βοηθάει να το, να το αφήσει και να προχωρήσει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, το σημερινό επεισόδιο μπορεί να φαίνεται περίεργο. Όντω είναι περίεργο γιατί δεν φέρνω αναμνήσεις οι οποίες είναι πολύ θετικέ και δεν έχω αυτό το άγγιγμα νοσταλγίας. Επίσης πολλοί από σας δεν ταυτίζεστε γιατί έχετε άλλου τύπου παιχνίδια στο νου σα. Αλλά νομίζω ότι όσοι έχετε καταπιαστεί έστω και μία φορά στη ζωή σας με, με MOBA games ή με FPS games τα οποία είναι λίγο competitive και μπαίνει συστηματικά και τα έχει συνδέσει με αυτό το κομμάτι, νομίζω θα καταλάβετε τι εννοώ και πώ το εννοώ. Προφανώ και δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το διασκεδάζουν και να είναι καλά. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι. νευριάζουν, παθιάζονται, προδάνε. Η αλήθεια είναι στα τόσα χρόνια. Δεν έχω γνωρίσει πολλού ανθρώπου που απλά το διασκεδάζουν. Γιατί θε, δεν θε, κάποια στιγμή θα σου βγει και τα νεύρα, θα σου βγουν και όλα. Τέλο πάντων. Αυτά. Παίξτε, αλλά με σύνεση δεν μπορώ να το πω αυτό. Κάντε ότι καταλαβαίνετε. Η αλήθεια είναι τώρα τελευταία έχω ξεκινήσει πιο πολύ single player και σκοπεύω να... Να και το Alan Wake που παίζω. Δεν μπορώ να το παίξω solo. Δηλαδή, επιδιχέζομαι κιόλα. Η αλήθεια είναι ότι είναι τέτοια. Λίγο που απο... απο... τρομάζω. Οπότε αυτό το ξεκίνησα να το παίζω live. Και αυτό είναι ωραίο. Ένα από τα πράγματα που μου άρεσε. Γιατί τεχνικά και το κανάλι ξεκίνησε τότε σε εκείνη την περίοδο στη Λίμνο που εγώ δεν είχα. Δεν είχα την τέτοια, δεν είχα τι. Mm. Ήμουν, είχα απομονωθεί στο νησί, ρε παιδί μου. Οπότε έτσι ξεκίνησε και το Check Now. Ήταν ένα κομμάτι. Γιατί δεν μπορούσα να παίζω μόνο τότε. Ήταν ένα κομμάτι δημιουργικότητα. Γιατί όταν είσαι δημιουργικό άνθρωπο, θε κάπου να διοχετεύσει όλο αυτό που κουβαλά στο κεφάλι σου. Λοιπόν, και κάπω έτσι πήγε η πορεία. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν μου έρχονται στο μυαλό αυτή τη στιγμή και θα μου έρθουν πιο μετά. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά ναι. Ε... αλλά ναι. Όπω και να έχει. Α, ναι, αυτό που θέλω να πω και το ξέχασα πάνω στην τέτοια είναι ότι ναι, τώρα παίζω με Alan Wake και δεν μπορώ να το παίξω solo. Και γι' αυτό πολλέ φορέ έφερα τον κολλητό μου εδώ παρέα ή στριμάρω. Δηλαδή από τότε που ξεκίνησα να στριμάρω και έχοντα παρέα εσά, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ πιο όμορφα τα πράγματα για μένα. Και η παρέα σας είναι τόσο ωραία που... Αυτό, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι αυτό με ειρήμη πάρα πολύ. Το ότι δεν έχω άτομα τα οποία να είναι τοξικά, ίσως ο και εγώ οτιδήποτε, άτομα τα οποία είναι ήρεμα και τα οποία με κρατάνε στην τροφιά. Και κάπως έτσι τα παιχνίδια μου γίνονται πιο ωραία. Και τώρα μάλλον θα ξεκινήσω, όχι μάλλον, θα ξεκινήσω γιατί ανυπομονώ να το ξεκινήσω, το Death Stranding. Λογικά, χθες θα είδατε, χθες για σας, αύριο για μένα, θα είδατε το πρώτο που, που ξεκίνησα, το οποίο νομίζω το Death Stranding δεν το έχω παίξει, αλλά το έχω συνηθίσει μες στο μυαλό μου ως κάτι πολύ ωραίο. Το είχα αγοράσει στο PlayStation, το εγκατέστησα στο PlayStation και μπήκα λίγο στην αρχή να δω και μ' άρεσε πάρα πολύ η μουσική του, με τράβηξε πάρα 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 πολύ η μουσική του και λέω, απαθώ να το παίξω. Βέβαια, μ' άρεσε επίση ότι στο PlayStation είναι και στα ελληνικά και το μενού και όλα, αλλά... χθε αγόρασα την ε... κανονική έκδοση στο... στο PC κανονική, την Director's Cut και διαπίστωσα ότι η Director's Cut είναι στα αγγλικά μόνο. Και σκεφτόμουν ότι γενικά θα ήθελα να το απολαύσω στα ελληνικά. Αλλά. Μάλλον θα το παίξουμε στα αγγλικά στο PC για να μπορώ το στριμμάρ γιατί έχει πιο πολλά FPS. Έχω και καλύτερα γραφικά. Είναι μπόμπα. Δηλαδή παίζω 160 FPS περίπου 2K αυτή τη στιγμή. Το οποίο δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο smooth αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά τα γραφικά του είναι απίστευτα. Οπότε ναι, θα το παίξουμε λίγο, θα το ξεκινήσω και μάλλον έτσι θα είναι τα βράδια μα προ το παρόν για ένα διάστημα. Δηλαδή, εγώ θα τελειώνω και αντί να παίξω ντότε ή οτιδήποτε, που δεν έχω διάθεση να παίξω βράδια τότε, και πολύ θα κάτσω να χαζέψω κανέναν άλλον να παίζει τότε. Ε, θα το πάμε έτσι. Οπότε είστε συντονισμένοι. Ό,τι link θέλετε υπάρχει στην περιγραφή. Α, σα ευχαριστώ που με ακούσατε σήμερα. Σα ξαναλέω, ε, περίεργο το σημερινό. Ναι, είναι περίεργο, προφανώ και είναι περίεργο αλλά ελπίζω να το απολαύσω τόσο κι εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι ξέρει, όταν καθόμουν και τα λέω, ρε παιδί μου, και το συζητάω, αρχίζω και συνειδητοποιώ και άλλα πράγματα. Γιατί αλλιώ είναι να το βλέπει, αλλιώ είναι να το σκέφτεσαι, αλλιώ είναι να το ακούς και αλλιώ είναι να το. να το λες και να το. το να, φέρεις, να το φέρνει στο μυαλό σου. Οπότε ναι. Μομ, αυτή η περίεργη πρέζα λοιπόν η οποία και μπορεί κάποιοι να συμφωνείτε, κάποιοι όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν το συνδέσει με πολλά συναισθήματα μέσα, είναι πράγματα, συναισθήματα μάλλον τα οποία. Πώ είναι η φάση των ναρκωτικών, σου παίρνει όλε τι σκοτούρε, σου παίρνει όλο το. Ό,τι. Βασικά σου παίρνει τη σκέψη. Αυτό, αυτό, αυτό. Είτε είναι στρε λόγω δουλειά, είτε είναι στρε λόγω χωρισμού, είτε είναι στρε λόγω πολλών πραγμάτων. Οπότε, ναι είναι ο εύκολος τρόπος γενικά για να ηρεμήσεις. Και μετά να πας, αν και η αλήθεια είναι ένα από τα πράγματα που πρόσεξα, λέω αυτό και το κλείνω, ένα από τα πράγματα που πρόσεξα είναι ότι μετά είσαι σε μεγαλύτερη υπερένταση. Εγώ τουλάχιστον, α πούμε, για παράδειγμα, μετά από όλα αυτό, όταν είναι κάτι τόσο έντονο, τυπικά με κάνει να είμαι ακόμα πιο... πιο... σε πιο μεγάλη υπερένταση από ό,τι ήμουν πριν. Δηλαδή, θες, γιατί είναι αυτή η παγίδα, λες, θα μπω να, να, να όλα τι αρνητικό έχω εκεί μέσα και θα ηρεμήσω. Έλα όμω που αυτό αντί να σε τυπικά σε κάνει χειρότερα. Δηλαδή θα πρέπει να βάζουμε από δίπλα reference ναρκωτικά, δίπλα άσχημε gaming συμπεριφορέ και να, να τσεκάρεις κουτάκια και θα δει ότι ταυτίζονται πολλά πράγματα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή, εσύ πιστεύει ή έχει συνδυάσει με στο δικό σου, στη δική σου αντίληψη ότι ε, σε ηρεμεί και σε χαλαρώνει, αλλά έχει ξεχάσει να τσεκάρει το κοτί ότι όταν πα τελειώσει, είσαι σε τόσο τσίτα που δεν μπορεί να κοιμηθεί από τα νεύρα που έχει. Παρατηρήσει, πράγματα που μου έρχονται καθώ μιλάμε. Και είναι ωραίο γιατί λέγοντα τα σε εσά, τα ακούω κι εγώ. Γιατί σα ξαναλέω, αλλιώ να τα σκέφτεσαι και αλλιώ να να το λες σε κάποιον και ταυτόχρονα να παρατηρήσει τον εαυτό σου καθώ το κάνει αυτό. Και κάπω έτσι θα πει κάποιο: Καλύτερη μορφή ψυχανάλυση είναι αυτή. Και όντω, γιατί όχι. Ίσως και εσεί να ακούσατε πράγματα τα οποία δεν τα έχετε προσέξει. Ίσως να ακούσατε πράγματα τα οποία βλέπετε, αλλά δεν έχετε δώσει και πολύ έμφαση, γιατί δεν θέλετε ή δεν χρειάζεται στην τελική να δώσετε έμφαση. Ή και βλέπετε πράγματα, αλλά δεν τα παραδέχεστε. Ή βλέπετε πράγματα και συμφωνείτε με αυτό και ίσως να τα αλλάξετε. Ή έχετε περάσει το επόμενο στάδιο και τα αναπολύτε ή σκέφτεστε ότι «Οκ, okay, τέλειωσε, εγώ το ξεπέρασα και πήγα παραπέρα». Α, όπως και να έχει. Παίξτε παιχνίδια που σας ευχαριστούν. Κάντε αυτό που σας ευχαριστεί. Τώρα καλώς και εγώ ο χαρακτήρα σας είναι ο χαρακτήρα σας. Εντάξει, ο χαρακτήρα ενό ανθρώπου φαίνεται παντού. Δεν φαίνεται μόνο στο πώ ε μιλάει σε ένα βίντεο, δεν φαίνεται, φαίνεται στον τρόπο που συμπεριφέρει τους ανθρώπους γύρω του, φαίνεται στον τρόπο που θα πάει για φαγητό και θα παραγγείλει, φαίνεται στις σχέσεις που κάνει, φαίνεται όταν είναι με ανθρώπους δικούς του, είναι με τους γονείς του, είναι με πολλά πράγματα και σίγουρα ο χαρακτήρας του καθενός δεν είναι ένα flat πράγμα, δεν είναι μια ευθεία γραμμή που σε όλα είναι το ίδιο. Κάπου είναι πιο ενθουσιασμένος, κάπου είναι λιγότερο, κάπου του έρχεται ο ενθουσιασμός ενώ πιστεύω ότι δεν θα είναι ενθουσιασμένος ή χαρούμενος, κάπου του έρχεται πικρία, κάπου του έρχεται να θυμώσει, να νευριάσει. Άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε ρομπότ. Το θέμα είναι πώ εμεί εξελισσόμαστε μέσα από αυτά τα συναισθήματα και πόσο τυπικά παρατηρούμε τον εαυτό μα και βλέπουμε πράγματα που μα ενοχλούν. Σα λέω, πολλέ φορέ σήμερα στο σημερινό βίντεο πρόσεξα είδε ότι έχω κάνει 150 επαναλήψει λέξεων, οι οποίε είναι τύπου τικ. Αλλά όταν, όταν, το λες δεν το καταλαβαίνει. Και αυτό πρέπει να. Τέλο πάντων, αυτό που θέλω να πω και θα ήθελα να τονίσω είναι ότι εξασκήστε την αντίληψή σα. Όπω είναι η αντίληψη με στο game και μαθαίνει πώ κινούνται όλα τα πράγματα, μετά από λίγο, πρέπει να παρατηρήσει και άλλα πράγματα στη ζωή στην καθημερινότητα. Δηλαδή, το perception είναι το νούμερο ένα. Βάλτε μερικά κουτάκια, μερικά points, τελικά skill points στο perception. Βοηθάει πάρα πολύ γενικά. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώ σε κάνει να γίνεσαι καλύτερο. Και να αναγνωρίζει τα λάθη που έκανε, να αναγνωρίζει αν έχει συμπεριφερθεί καλά ή κακά σε ανθρώπου, που μπορεί να το άξιζαν. Μπορεί και όχι, δεν ξέρει. Και στην τελική, τι μένει, Αυτό που μένει είναι οι αναμνήσεις που έχεις μέχρι να μην τις έχεις. Και ίσως κάποιες από αυτές τις αναμνήσεις να τις περάσεις σε άλλους ανθρώπους όταν εσύ δεν θα σε δω. Τεχνικά αυτή είναι η ανθρωπότητα. Και τώρα θα το πάω ακόμα πιο βαθιά φιλοσοφικά, αλλά δεν χρειάζεται. Τι είμαστε λοιπόν, είμαστε το παρόν μας και οι αναμνήσεις που έχουμε και οι ελπίδες και τα όνειρα που έχουμε για το μέλλον. Δεν είναι εντυπωσιακό πως μέσα στο κεφάλι μας έχουμε όλο το χρόνο σε ένα πακέτο. Έχει το τώρα που δυστυχώ ή ευτυχώ το τώρα δεν το παρατηρεί γιατί το ζει. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τώρα, 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 τώρα. Αυτά που έλεγα πριν ήταν στο παρελθόν. Δεν μπορώ να τα ξανά. Τέλειος, Ό,τι είπα έφυγε. Βέβαια, έχει καταγραφεί και το βλέπετε. Αν πά στο βίντεο πίσω, θα το ξαναδεί. Αλλά τώρα, τώρα, τώρα. Κάθε, κάθε δευτερόλεπτο είναι και ένα τώρα. Λοιπόν ταυτόχρονα ονειρεύεσαι, έχει ελπίδε, όνειρα, οτιδήποτε για το μέλλον και ξεχνά. Π.χ. το ότι μπορεί να μην υπάρχει μέλλον σε πολύ μέλλον. Με μένει το μόρι. Αλλά και το παρελθόν σου, όλα αυτά τα όμορφα και κακά πράγματα που έχει μέσα στο κεφάλι σου. Anyway, μόνο εγώ θα μπορούσα να κάθομαι να τα λέω όλα αυτά μέσα σε μια συζήτηση για μόμπα. Αλλά ναι, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, μην με παρεξηγείτε. Η αλήθεια είναι ότι λες κακώς οι περισσότεροι εγκαταλείπουν στα πρώτα 4,36 λεπτά. Οπότε όταν έχει φτάσει μέχρι εδώ σημαίνει ότι μάλλον σε ενδιέφερε να ακούσεις όσα είχα να πω. Ευχαριστώ που έκατσες μέχρι εδώ, που με ανέχτηκες και που άκουζες τον τρόπο σκέψης μου και τις δικές μου εμπειρίες, τις δικές μου παρατηρήσεις και τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι προς το παρόν τα πράγματα. Να έχετε μια όμορφη μέρα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας από μένα.